Παρασκευόπουλος είναι εινοποιός και εινολόγος. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, μαζί με μερικά φιλαράκια, υλοποίησανε μια τρελή ιδέα, όπως ο ίδιος μας λέει. Την πρώτη μπύρα που παράγεται στη Σαντορίνη. Yellow Donkey. Είναι ο λόγος και είναι ο οποίος στο επάγγελμα. Το brand name Yellow Donkey υπάρχει πόσα χρόνια? 1,5. 1,5 χρόνια. Ούτε καν, ένα. Και γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε την μπύρα Yellow Donkey? Γιατί? Γιατί όχι. Ήταν μια ιδέα που προέκυψε μέσα από μετά από πολύ μεγάλη νοποσία φίλων. Ξεκίνησε όλη η ιδέα από την προσπάθεια να βρούμε μια χρήση για έναν χώρο που θέλαμε πολύ να αξιοποιήσουμε και τελικά δεν τον αξιοποιήσαμε ποτέ. Αλλά η ιδέα ξεκίνησε από τον χώρο. Λέγαμε μεταξύ μας, μετά από μεγάλη νοποσία, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτόν τον χώρο. Καταλήξαμε στην πύρα και μετά από εκεί και πέρα τη δουλέψαμε την ιδέα και βλέπαμε σιγά σιγά ότι είχε πολύ μεγάλη απήχηση σαν ιδέα. Μας πήρε 4 χρόνια και τελικά την κάναμε. Οπότε αν είσαι, βγάζεις την ουσιαστική δουλειά από ό,τι έχω καταλάβει. Πού έχεις μάθει να κάνεις μπύρα, να φτιάχνεις μπύρα? Εδώ πέρα. Από πού είσαι? Από Σερβία. Από Σερβία, πόσα χρόνια στην Ελλάδα? 18. Εδώ στη Σαντορίνη? Ναι, στη Σαντορίνη. Μαγειρεύεις την μπύρα. Η μπύρα είναι συνταγή. Η βίνη είναι κριθάρι, ναι, που το μουλιάσανε, ναι, φύτρωσε, έβγαλε ριζάκι και σταματήσανε τη διαδικασία αυτή με θέρμανση. Γιατί είναι από την Αυστρία και όχι από την Ελλάδα? Θα υπάρξει και από την Ελλάδα. Γιατί λέω αρχικά, γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν βινοποιία που να φτιάχνουν βίνη στη χώρα. Δηλαδή δεν υπάρχουν ελληνικές μπύρες που να έχουν, όχι, μπύρες που να έχουν ελληνική βίνη? Παλιά, ναι. Δηλαδή, παλιά Fix, το 60, ήταν με ελληνικό κριθάρι. Αλλά υπάρχει μια τάση σιγά σιγά να το αναβιώσουμε. Εδώ υπάρχει η τάση να το αναβιώσουμε, στη Σαντορίνη. Αγοράσαμε τα πρώτα 200 κιλά κριθαριού, ναι, για να φτιάξουμε ντόπια βίνη. Οξύμωνο στις μέρες που ζούμε, να υπάρχει κόσμος που να θέλει να αγοράσει το προϊόν σου και να του λες σε ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι. Γιατί? Γιατί πρώτιστα θέλουμε να σερβίρουμε την τοπική αγορά της Σαντορίνης. Είναι μια πραγματική, μικρή, όμορφη, γλυκιά δουλίτσα. Είναι ένα πραγματικό business. Για πάρα πολλά χρόνια, οι Έλληνες είχαν την ατυχία να πίνουν μόνο ένα συγκεκριμένο τύπο μπύρας. Mm. Και σιγά σιγά, ταξιδεύοντας οι Έλληνες, είδαν ότι υπάρχουν και μπύρες τελείως διαφορετικές από αυτές που βρίσκαν στη χώρα τους. Και είχε αρχίσει σιγά σιγά να... Ήταν όρημη η εποχή, θέλω να σου πω, για νέες, ελληνικές, διαφορετικές μπύρες. Μπορεί να προτρέχω, αλλά νομίζω ότι αυτό που συνέβη στο κρασί 20 χρόνια πριν, νομίζω ότι τώρα θα συμβεί στην πύρα.